Ακούστε, παιδιά. Όλοι σας ξέρετε τι είδους πόλεμο έχουμε. Αγωνιζόμαστε ο καθένας το ίδιο. Για τους γονείς, τα παιδιά, τις γυναίκες μας. Εδώ είμαστε ταγμένοι για ένα σκοπό. Η πατρίδα περνά τη δύσκολη ώρα. Και εμείς μαζί της. Ο πόλεμος είναι σκληρός. Πρέπει να είμαστε κι εμείς σκληροί. Είναι ανελέητος. Δεν υπάρχει πόλεμος με λύπη σικέλεως. Και η θέση που μας έλαχε πληρώνεται με αίμα. Χθες ήταν άλλοι εδώ και θυσιάστηκαν. Σήμερα είμαστε εμείς. Όμως πρέπει να το ξέρετε πως θα έρθει και η σειρά σας. Στράτο. Ξέρω το καλά. Στο τέλος ό,τι και αν γίνει θα κερδίσω εγώ. Σ' αγαπώ. Άκουσες τι είπα. Ό,τι και αν γίνει. Σ' αγαπώ. Άργησες. Δεν ήθελα να έρθω. Έκλαιγα. Τον αγαπάς? Είμαι αλλιώς μαζί του. Τον μισείς? Δεν υπάρχει ερώτας με έλεος. Δεν ξέρει τίποτα. Σ' αγαπάει. Τον γλίτωσες τότε στην Ενέδρα. Στην Ενέδρα. Έπρεπε να χάφεις να σκοτωθεί. Προχτές με ρώτησε γιατί έρχομαι εδώ. Τι του είπες? Πως έχει ησυχία. Σε περίμενα και έλεγα πως δεν θα έρθεις. Στράτο, τι έχεις απόψε? Τίποτα. Κάτι είπε πως θα φύγει για τα αύριο. Ναι, το πρωί. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Κι εγώ έχω μάνα. Και γυναίκα. Κι εσείς έχετε παιδιά. Που μας θέλουν και που μας περιμένουν. Όμως πρέπει να το ξέρουμε ότι μπορεί να μην τους ξαναδούμε. Τι θέλεις, Στράτο? Δεν τον θέλω ανάμεσά μας. Αυτό θέλω. Γιατί με κοιτάζεις έτσι? Δεν ξέρω, φοβάμαι για αύριο. Ορκίσου, θα προσέχεις. Δεν πιάνεται τέτοιος όρκος. Κανείς μας δεν ξέρει από πού θα το βρει. Τρέμω, Σουλίπης. Παρακαλάω. Μην παρακαλάς κανέναν. Άκουσες? 100 φορές είπα πάει και γλίτωσα. Δεν θα γλιτώσεις τόσο εύκολα από μένα. Είσαι όμορφη, Ειρήνη. Γι' αυτό μ' αγαπάς. Και γι' αυτό. Πρέπει να νικάμε για να μένουμε ζωντανοί. Δεν τον ήθελα εγώ, ούτε κι εσείς, ούτε και η πατρίδα αυτό το πόλεμο. Έγινε όμως. Τώρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το κάθε τι. Ειρήνη. Εσύ το χάραξες τότε. Έλεγα πως δεν θα έρθεις. Κάθε φορά λέω πως δεν θα έρθεις. Περίμενα. Λαστιμούσα ως που νύχτωσε και δεν είχες φανεί. Δεν γινόταν. Ήταν ο Κώστας στο σπίτι. Το ξέρεις πως έλειπε τότε. Ήμουν μόνη μου. Και δεν ήθελες. Γι' αυτό δεν ερχόσουν. Σε λίγο κι εσείς. Κι εγώ. Μπορεί να είμαστε σκόρπια μυαλά μέσα στο χώμα. Όμως αυτό δεν μετράει. Θέλει κανείς να ρωτήσει τίποτα?
Ήρθες, Κώστα. Σε ξύπνησε, Ειρήνη. Είχες αφήσει ανοιχτό το φως. Ξεχάστηκα. Σε περίμενα, δεν κοιμόμουν. Πότε θα φύγετε? Το πρωί. Θα είσαι κουρασμένος, Κώστα, να σου φτιάξω κάτι. Άμπα. Δεν βγήκε σήμερα? Πήγα μέχρι το ποτάμι. Κάνε ψύχρα και γύρισα. Ήρθε η άνοιξη και ακόμα κάνει κρύο. Είναι μακριά εκεί που θα πάτε. Ναι. Την αχτήκανε χτες δύο αυτοκίνητα. Τι έγινε? Δεν έμεινε τίποτα. Θυμάσαι τον ανθιπολοχαγό? Ναι. Μονάχα το ρολόι του βρέθηκε. Αυτές οι νάρκες είναι καταραμένες, θα τις πατήσεις, δεν μένει τίποτα. Κώστα, λες να κρατήσει πολύ ο πόλεμος? Δεν βαριέσαι. Θα τελειώσει κι αυτός. Ό,τι αρχίζει τελειώνει. Σκέφτεσαι, Κώστα? Το στράτο. Πέρασε τόσος καιρός που τον ξέρω και ακόμα δεν τον έχω καταλάβει. Παράξενος άνθρωπος. Ξέρω μόνο πως δεν έχει κανένα στον κόσμο. Δύο φορές μου έσωσε τη ζωή. Σαν του πεις ευχαριστώ, κοιτάζει αλλού. Στις πιο επικίνδυνες αποστολές πηγαίνει πρώτος. Λίγες φορές έχω δει τέτοιο παλικάρι. Άλλες φορές πάλι είναι τυποτένιος. Δεν ξέρω κι εγώ τι να πω. Κάποτε κατηγόρησε στο τάγμα ένα συνάδελφο για κάτι που δεν είχε κάνει. Ανακάλυψαν πως έλεγε ψέματα. Τον πέρασαν στρατοδικείο. Τον ρώτησαν γιατί είπε ψέματα. Τι είπε? Τους κοίταγε στα μάτια και δεν έλεγε τίποτα. Τον ξαναρώτησαν. Δεν απαντούσε. Ήξεραν όλοι τι είχε προσφέρει στο στρατό. Τον αθώωσαν. Γιατί το έκανε? Ποτέ δεν κατάλαβα. Τι έχεις, Ειρήνη, γιατί δεν τρως? Thank you.
Γεια σου, Στράτο. Όλα έτοιμα. Όλα. Καλημέρα. Καλημέρα, Ειρήνη. Πάμε, Στράτο. Αυτός είναι ο δρόμος που θα περάσουμε. Εδώ θα στήσουμε την ενέδρα. Σκορπίστε στα δύο άκρα του δρόμου. Αφήστε τους να προχωρήσουν, θα χτυπήσω εγώ πρώτος. Καμιά φορά θυμάμαι πως γνωριστήκαμε με την Ειρήνη. Ξέρεις, Στρατό, μαζί της είναι πάντα όπως την πρώτη στιγμή. Όσο πάει δυναμώνει αυτή η αγάπη. Ξυπνώ τις νύχτες που κοιμάται και τη βλέπω. Με τις ώρες. Δεν τη χορταίνω. Για μένα η Ειρήνη είναι ο κόσμος όλος. Τότε που μας μετέθεσαν σε αυτή την πόλη, της είπα να μην έρθει. Να μείνει στους δικούς της. Ούτε να τα ακούσει δεν ήθελε. Θυμάμαι τώρα τι μου είπε. Η δική σου ζωή είναι και δική μου. Κι αν τύχει εσύ να μην υπάρχεις κάποτε, δεν θα υπάρχω κι εγώ. Εδώ. Με τρεις άντρες θα πάρω το δρόμο γύρω. Θέλει προσοχή, μην έχουν ναρκοθετήσει. Σε μια ώρα αν δεν περάσουν, θα γυρίσουμε πίσω. Εντάξει, Λοχεία. Σε 4-5 μέρες θα είναι καλά. Σε πόσες μέρες? 4-5. Είναι φίλος σου? Φίλος μου. Πατρεμένος?
Πού είναι ο Κώστας? Στράτο, μίλησέ μου! Μην κάνεις έτσι, Ειρήνη. Σήμερα ήταν η σειρά του. Μίλησε, πες μου! Σκοτώθηκε. Μια νάρκη. Τον έκανε σκόνη. Ψέματα. Ψέματα. Δεν μπορεί. Κάνε κουράγιο, Ειρήνη. Έτσι είναι. Πού τον έχουν? Τι να τον έχουν? Δεν έμεινε τίποτα. Στην αρχή ήμασταν μαζί. Είχαμε πάει για ενέδρα. Στο τάγμα μάθανε πως θα περνούσε ο εχθρός από εκεί. Μας στείλανε, δεν ήταν η πρώτη φορά. Κρυφτήκαμε στα δέντρα και περιμέναμε. Αργούσαν να φανούν. Μα περιμέναμε. Σε μια στιγμή ο Κώστας πήρε τρεις άντρες. Τον ρώτησα που πάει. Απ' την άλλη μεριά μου είπε. Να τους χτυπήσουμε από δύο πλευρές. Μην πας, του είπα. Ο τόπος είναι γεμάτος νάρκες. Εκείνος γέλασε. Τις ξέρω, μου είπε. Έμεινα εγώ εκεί και αυτός προχώρησε. Δεν είχαν περάσει ούτε δύο λεπτά και ακούσαμε την έκρηξη. Τρέξαμε όλοι. Σαν πλησίασα, είδα. Δεν είχε μείνει τίποτα. Μια νάρκη, από αυτές που τεινάζουν ολόκληρα αυτοκίνητα. Τον έκανε σκόνη. Ειρήνη, πάντα έλεγες πως θα τα αναλιώσαν με ένα μηδιό μας. Το ξέρω, ήταν ο άντρας σου. Δεν είναι εύκολο. Αλλά ίσως και εσύ να θέλες να γίνει έτσι. Κάποιος από τους δυο έπρεπε να σκοτωθεί, να λείψει. Άκουσε με. Αυτές τις μέρες, ίσως αύριο, ίσως μεθαύριο, να με στείλουν στις επιχειρήσεις. Έμαθα που θα πάμε. Είναι η πιο επικίνδυνη αποστολή. Ξέρω πότε του είδους αποστολές. Δεν γλιτώνει κανείς. Είναι ένα πέρασμα πάνω σε ένα βουνό που πρέπει να φυλάξουμε. Όποιος υποχωρήσει τον εκτελούν. Είναι σίγουρη αυτοκτονία. Πρέπει να φύγουμε, Ειρήνη. Αν δεν ήσουν εσύ, δεν θα με νοιάζει να σκοτωθώ. Αφού πρώτα πουλούσα το τομάρι μακριβά. Τώρα όμως, τα σύνορα είναι κοντά. Μια μέρα και μια νύχτα δρόμος. Θα λιποτακτήσω. Ξέρω τους δρόμους καλά. Θα ξεφύγουμε. Δεν θα μας πιάσουν. Αν μείνουμε εδώ, είμαστε χαμένοι. Εγώ θα σκοτωθώ. Στο ξαναλέω, αυτό είναι σίγουρο. Και αν εγώ χαθώ, αφού εσύ με αγαπάς, είσαι και εσύ χαμένη. Όχι, Στράτο. Όχι. Όχι, είπες. Ναι. Τον αγαπώ. Δεν ξέρω, Κώστα. Δεν την ήθελε αυτή την αγάπη. Μονάχη της με κέρδισε. Έλεγα, θα περάσει. Κι όλο με έπαιρνε. Δοκίμασα να στο πω, μα δεν μπόρεσα. Κανείς μας δεν είδε καθαρά πως έγινε αυτό το πράγμα. Ούτε εγώ. Ούτε εσύ, Κώστα.
Πού το στράτος? Ήμουν δυστυχισμένη και ευτυχισμένη μαζί. Δεν ήξερα τι ήμουν. Ούτε και τώρα. Απ' τη μια στιγμή στην άλλη όλα αλλάζουν. Εκείνο το βράδυ με το γραμμόφωνο ήθελα να σου το πω. Ήθελα να φύγουμε μακριά. Όταν ήσουν μαζί μου, ήταν πάντα κι αυτός. Έβρισκα πως κάτι έλειπε από την αγάπη μας, από την πρώτη στιγμή. Από την αρχή ως το τέλος, μια ιστορία. Ειρήνη! Ειρήνη, να φύγουμε. Νέα, έπου νόνου σου. Πουθενά. Πρέπει να πάω να τον δεις. Θα πήγαινα εγώ, αλλά εσένα σε ξέρει. Είσαι φίλος του. Πρωί-πρωί θα ανέβει ένας φαντάρος με φάρμακα. Θα πάω μαζί του. Τι να κάνει η γυναίκα του, την είδες? Έστειλα χθες κάποιον να τη βρει. Μα δεν τη βρήκε. Έφυγε στους δικούς της. Της είπα ψέματα. Για να μην τρομάξει. Τι της είπες? Πως ήρθε διαταγή να προωθηθεί η δημιουργία σε άγνωστη κατεύθυνση. Και σε πίστεψε? Με πίστεψε. Thank you.
Γεια σου, Κώστα. Πώς πας? Σαν να την γλίτωσα. Η Ειρήνη το ξέρει. Της το έκρυψα. Καλά έκανες. Τι της είπες? Πως ήρθε διαταγή να αντικαταστήσεις κάποιον στις επιχειρήσεις. Και πως θα λείψει για λίγο. Σε πίστεψε? Στην αρχή όχι. Μα από το τάγμα τη βεβαίωσαν. Στείλαν κάποιον και της είπε τα ίδια. Η Ειρήνη είναι εντάξει. Εσύ πώς πας? Περνάς, τη βλέπεις? Τις δύο πρώτες μέρες. Τώρα κατέβηκε κάτω. Στους δικούς της. Γιατί? Εγώ την κατάφερα. Τι να κάθεσαι εδώ μονάχη? Πάρε το τρένο και φύγει. Στην αρχή δεν ήθελε. Τα γράμματα που εσύ θα τις έγραφες, αυτή πώς θα τα έπαιρνε? Μη σε νοιάζει, θα στα στείλω, της είπα. Δεν ήξερα πότε θα συνέλθεις. Παρά λίγο να τα μπερδέψω. Κάθισε. Καλά έκανες και ήρθες. Χθες το βράδυ νόμιζα πως μονάχα εγώ είχα σωθεί. Πώς με φέρατε εδώ? Με ένα τζιπ. Στράτο, πώς είναι ο κόσμος έξω? Όπως τον ήξερες. Άλλαξε τίποτα? Ειρήνη, αφού μ' αγαπάς, γιατί δεν φεύγουμε? Για σένα, Στράτο. Για σένα. Δεν θα γλιτώσεις, θα σε πιάσουνε. Θα τελειώσει ο πόλεμος. Τότε θα είμαστε μαζί. Φίλησέ με. Στράτο, φέραν τον υπολοχαγό στο νοσοκομείο. Υπεραπά να τον δεις. Ήρθα να σε βρω. Ήτανε άνοιξη. Θυμάσαι? Φορούσε εκείνα τα πέδιλα. Προχτές τα πέταξα. Δεν φοριούνται πια. Είχα ρυγίσει. Θα περίμενες, μου είπες.
Γιατί το ξέρεις πως θα ερχόμουν. Ύστερα μ' αγκάλιασες. Σ' αγαπούσα. Από τότε δεν άλλαξε τίποτα. Είναι όλα όπως την πρώτη στιγμή. Κάθε φορά που φεύγεις, νομίζω πως σε χάνω. Αυτός ο φόβος, ανεξήγητος κόμπος εδώ. Κάθε φορά που πάω να σε σφίξω, ένα γυαλί ανάμεσά μας. Και αφού το ξέρω, αν είναι να χαθούμε, θα χαθούμε μαζί. Αν δεν σε γνώριζα, Στράτο, θα ήταν καλύτερα. Ονειρεύομαι μια εκδρομή, οι δυο μας, κοντά στη θάλασσα. Αν ζούσε, τι θα έκανες? Αν ζούσε, θα ήταν αλλιώς. Thank you.
ξέρεις ότι πάμε στην πιο επικίνδυνη επιχείρηση. Το ξέρω. Στο τάγμα λένε πως είσαι παλικάρι. Τον έφεραν στο νοσοκομείο. Σας περιμένει. Ο στράτος. Αν σου έλεγε πως τραυματίστηκα θα στενοχωριώσουν. Γι' αυτό σου είπε πως με έστειλαν στις επιχειρήσεις. Είχα κανένα γράμμα? Στο σπίτι όχι. Εδώ? Ούτε εδώ. Ο στράτος δεν μου γράψε. Τι να έχει γίνει? Ποιος ξέρει. Έμαθες τίποτα? Από ποιον? Έπρεπε να μου γράψει δύο λόγια. Τι σκέφτεσαι? Αν είχες πάει και εσύ μαζί του, δεν θα κινδύνευες? Θα κινδύνευα. Είναι η χειρότερη ώρα του πολέμου. Και η μονάδα εκεί που την έστειλα. Ακάλυπτη. Μπορεί να σκοτωθούν όλοι? Όλοι τους όχι. Μα οι πιο πολλοί. Μόνο. Θα περάσει και αυτό. Ήθελα να σου λέγα. Τι, Κώστα? Ξύπνησα τη νύχτα, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Μου πέρασε από το μυαλό. Αν σκοτωνόμουν τότε, τι θα έκανες? Γιατί με ρωτάς? Θα μπορούσες να ξαναπαντρευτείς. Να είσαι με κάποιον άλλο. Αυτά σκεφτόμουν. Γιατί βάζεις τέτοιες σκέψεις, αφού έγινες καλά? Ειρήνη, μ' αγαπάς? Σ' αγαπώ.
βιτρίνη. Τι σκεφτόσουνα? Τίποτα. Τίποτα, σε περίμενα. Τι έχεις? Σου είπα τίποτα. Λοχεία. Αν σκοτωθείς, θέλεις να πω τίποτα σε κανέναν? Σε κανέναν. Ακόμη δεν έχει δύσει ο ήλιος και μου φαίνεται σαν νύχτα. Πήγαινε σπίτι, Ειρήνη, ετοίμασε μερικά πράγματα. Θα κατεβούμε στην πόλη. Αύριο βγαίνω από το νοσοκομείο. Μου δώσαν άδεια για ένα μήνα. Μαζί μου. Με τρεις άνδρες θα τον κυνηγήσεις. Λιποτάκτησε. Και αυτό σημαίνει θάνατο σε ώρα πολέμου. Είναι έξυπνος και περίεργος. Πρόσεξε. Αν και του αρέσουν οι κορφές, θα προσπαθήσει να ξεφύγει από χαμηλά περάσματα. Τον ξέρω καλά. Πολλές φορές πορέμησε δίπλα μου.
Δεν λιποτάχτησα από φόβο. Άλλη είναι η αιτία. Το πιθανότερο είναι να θελήσει να περάσει τα σύνορα. Δεν θα σου γλιτώσει. Δεν πρέπει να γλιτώσει. Να τον πιάσετε ζωντανό. Και αν θελήσει να ξεφύγει, εκτελέστε τον επιτόπου. Μια παράκληση. Ο Λοχίας είναι φίλος μου. Αν γίνεται να με αντικαταστήσει κάποιος άλλος στην αποστολή. Δεν μπορώ να τον σκοτώσω. Όχι. Εσύ θα πας. Δεν σε ρωτάμε τι θέλεις. Σου είπα αυτό που πρέπει να γίνει. Χωρίς άλλη σκέψη. Είναι διαταγή. Ήταν τότε που σε πρωτόδα. Θα ερχόσουν στο σταθμό να μας πάρεις. Είχες αργήσει και σε περιμέναμε. Ο Κώστας μου είχε μιλήσει για σένα. Ήσουν ο φίλος του. Τον είχες γλιτώσει στη μάχη από βέβαιο θάνατο. Εγώ σε φανταζόμουν σαν έναν άντρος εκεί πάνω. Δυνατό, σκυθροπό, απλησίαστο. Όταν μου είπε «Νάτος έρχεται» και εσύ είδα να μαζιγώνεις, μου φάνηκε τόσο αστείο. Ήσουν σαν ένα παιδί, δεν σε λογάριασα. Ήμουνα τόσο ευτυχισμένη δίπλα στον άντρα μου. Τι μπορεί να σου να για μένα εσύ εκείνη την ώρα. Και τι έγινε ύστερα. Πόσες φορές δεν ξαναθυμήθηκα τη στιγμή εκείνη. Πόσες φορές δεν έψαξα να βρω εκεί την αρχή της αγάπης μας. Δεν βρήκα τίποτα. Τότε είχα το δικό μου κόσμο. Εσύ δεν υπήρχες. Έτσι μπήκε στη ζωή μου σαν κάτι που δεν το λογάριασα. Ξανακούω το γέλιο του. Το δικό σου γέλιο. Το γέλιο μου. Ήμουνα χαρούμενη. Αληθινά χαρούμενη εκείνη την ημέρα. Δεν μπορούσα να μαντέψω πως ο δρόμος που αρχίζαμε θα μας έφερνε τώρα τους δυο ως εδώ. Τότε, αν το ξέρα, μπορεί και να τρόμαζα. Τώρα όμως δεν μετανιώνω. Μια μέρα και μια νύχτα ακόμα. Θες να μας κυνηγάνε στρατό. Θα έχουν ειδοποιήσει τώρα για μένα. Γι' αυτό πηγαίνουμε από κρυφά μέρη. Και ύστερα αυτός είναι ο μόνος δρόμος να περάσουμε τα σύνορα. Σαν φτάσουμε έχει 2-3 περάσματα. Το ένα από αυτά δεν το φυλάνε. Αν κατάλαβαν πως πηγαίνουμε προς τα εκεί, μπορεί να μας πήραν από πίσω. Φοβάσαι.
Για σένα. Να τους ξεφύγουμε. Δεν με πιάνουν εμένα εύκολα. Για θυμίσου, Στράτο. Τότε που κυτρίς ορμήσαμε στη θάλασσα. Γύρω θα κρύβονται. Λες να ξεφύγουν? Όχι. Μακάρι να γλιτώσουν. Γιατί? Έτσι. Είναι μακριά τα σύνορα. Κοντά. Πολύ κοντά. Θα περιμένω να ξημερώσει. Μέσα στη νύχτα δεν μπορούν να περάσουν. Θα περιμένουμε κι εμείς. Ξαναγυρίζω πάλι στην αρχή, τότε που παίζαμε με την Κούνια. Δική σου ήταν η ιδέα. Εσύ σκαρφάλωσες και την έδεσες. Είπες πως όταν ήσουν μικρός, ήταν το πιο αγαπημένο σου παιχνίδι. Πολλές φορές ύστερα με βασάνιζε αυτό το πηγενέλα ανάμεσα στους δυο μας. Τις νύχτες τον ονειρευόμουν και τρόμαζα. Ονειρευόμουν πως άρπαζες στο σκηνή, σταματούσες την Κούνια και με κρατούσες στην αγκαλιά σου. Εσύ είσαι βέβαια, έτσι δεν είναι? Φώναζες. Ύστερα άφηνες το σκηνή, λες και σου και για τα χέρια. Και το πήγαινε έλα, ξανάρχιζε. Όχι, δεν θέλω να στο κρύψω. Ακόμα και τώρα με βασανίζει το ίδιο. Μπορεί να κόψαμε και οι δυο μας το σκηνή. Μπορεί να φύγαμε για πάντα, δίχως γυρισμό. Όμως όλα αυτά υπάρχουν. Και ας αγαπώ μονάχα εσένα. Κι ας μη μετανιώνω για ό,τι έγινε. Κάθε φορά που σε έβλεπα, ήθελα να είναι η πρώτη-τελευταία. Μα όταν ξεμάκρυνες από εκεί που βρισκόμουν, με πιάνε φόβος μήπως χαθείς, μήπως φύγεις. Έτσι και εκείνη την ημέρα που σε χάσαμε για ώρα πολύ, όταν σ' είδα μακριά να βουτάς από το κατάρτι, αναστέναξα με ανακούφιση. Κι ήθελα εγώ να χαθώ, να φύγω, να μην σε ξαναδώ. Δεν περνούσε από το νου μου πως μπορούσες να νιώθεις κι εσύ έτσι, σαν και εμένα. Μα το ήθελα να είναι έτσι. Με κυρίευε η σκέψη πως δεν θα άντεχα αν σε τούτο το παιχνίδι που παίζαμε οι δυο μας εσύ ήσουν αδιάφορος. Έτσι έδειχνες. Αδιάφορος.
τότε που έστεινε το τρίποδο να με βγάλει φωτογραφία, μου φώναξε «Έλα προς τα εδώ, γιατί χάθηκες, Ειρήνη». Ξαφνικά μου φάνηκε πως τα ξέρε όλα. Ένιωσα μόνη εκεί, στην άκρη της σκάλας, σαν να βρισκόμουν στην άκρη του κόσμου. Ήθελα πάλι να τρέξω, να φύγω και να χαθώ. Αυτό το χαμόγελο που θα φωτογράφιζε θα ήταν ψεύτικο. Όπως όλα αρχίζαν να γίνονται ψεύτικα, γερό μου. Ακόμα κι εσύ, όταν ήρθες και στάθηκες δίπλα μου, μου φάνηκε σαν ένα πρόσωπο άλλο, που δεν το έχω ξαναδεί. Η μοναξιά με πήρε απότομα. Ήθελα να κλάψω, να μην υπάρχει κανένας γύρω μου, την ώρα εκείνη που η μηχανή μας φωτογράφιζε. Ξένιαστος και ευχαριστημένος. Κι ύστερα, ζήγωσε ο άντρας μου, μ' αγκάλιασε και που στεκόμουν, με φίλησε. Θυμάμαι εκείνες τις εκδρομές. Μου φαίνονται σαν στιγμές μιας ώρας. Μας ένωναν τους δυο μας όλο ένα και πιο πολύ. Τίποτα δεν μπορούσε να εμποδίσει εκείνο που και οι δυο μας το ξέραμε πως θα γινόταν. Κι όμως, δίχως να έχουμε πει τίποτα ο ένας τον άλλον, παλεύοντας κιόλας για να ξεφύγουμε από εκείνο που θέλαμε, φαινόμασταν ήσυχοι, ευχαριστημένοι. Κι όμως, οι κύκλοι τριγύρω μας γινόταν όλο ένα και πιο μικροί. Δεν είχα άλλο να μιλήσω και να του πω, έξω από σένα. Τα ευτυχισμένα γέλια της συντροφιάς μας, τα χαρούμενα γελαστά μάτια, τα ήμερα εκείνα από γεύματα κοντά στη θάλασσα του καλοκαιριού, είχαν αρχίσει να δυναμώνουν την αγάπη μας, πριν να τα αποφασίσουμε εμείς. Στράτο, νυχτώνει, νερό, νερό, μια εκδρομή, εκδρομή, μαζί, μαζί, λοχεία, λοχεία, μια εκδρομή. Είσαι καλά τώρα? Είχες πυρετό? Παραμιλούσες? Τι έλεγα? Φοβήθηκες? Πέρασε όμορφα εκείνη η μέρα. Τόσο που είπα να ξαναρθούμε κι άλλη φορά. Και τότε φώναξες τα αστεία πως εσύ δεν θα ξαναρθείς. Κι έτρεξες και κολύμπησες σωστά βαθιά. Δεν φαινόσουν. Δεν σε έβλεπα. Και τότε αναπάντεχα, κάτι μου σήξε την καρδιά. Ήταν σαν τη ζάλη που φέρνει το κατακαλό καιρό ο ήλιος. Κλείνεις τα μάτια και τον ξαναβλέπεις. Λάμπει μέσα από τα κλειστά βλέφαρα το κάτασπρο φως του. Επιμένει να υπάρχει, ακόμα και όταν δεν θες. Αισθάνθηκα φόβο. Μα σκέφτηκα πως όλα αυτά ήταν μια ανοησία. Μια τρέλα μου. Σε λίγο ο ουρανός θα συνέφιαζε, δεν θα κατεβαίναμε πια στη θάλασσα. Θα χωρίζαμε. Και όλα θα τέλειωνα. Έπρεπε λοιπόν να αποφασίσω να σου πω εγώ εκείνο που και οι δυο μας ξέραμε. Με πήρε ο εγωισμός και είπα μέσα μου όχι. Θα περιμένω πρώτος εσύ να μιλήσεις.
Όμως η θλίψη για το τέλος του καλοκαιριού περίσευε. Εκείνο το βράδυ γυρίσαμε στην πόλη αμίλητη και βιαστική. Γνώριζες το λοχείο? Ναι. Ήταν πολύ φίλη με τον άντρα της. Στον έρωτα δεν μετράνε αυτά. Σε χτυπάει στο κεφάλι και τέρμα. Αν θελήσει να ξεφύγει, αν δεν σταματήσει, να το ρίξουμε. Τον θέλω ζωντανό. Αλλά αν δεν σταματήσει, ρίξτε του. Ό,τι και να γίνει δεν πρέπει να ξεφύγει. Αυτή είναι η διαταγή. Και το καθήκον. Αν με σκοτώσουν, τι θα κάνεις? Πότε έγινε αυτό? Έρχονται τώρα στα μάτια μου κι άλλες εικόνες από όσα ζήσαμε σε εκείνες τις μέρες της εκδρομής. Περιστατικά τη στιγμή ασήμαντα, που με δέσαν μαζί σου. Πολλές φορές θα ρίσκε ξεχνούσαμε την αγάπη που μας βασάνιζε. Ριχνόμασταν σε μια κίνηση απελπισμένη, δίχως άλλη σκέψη. Έτσι για να χαρούμε τάχα και να ζήσουμε. Όμως το ξέρεις κι εσύ καλά. Όλη αυτή η εικόνα της χαράς και της ξενιασιάς δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η μια στιγμή που βασανίζονταν να κρύψει την αλήθεια. Φτάσαμε. Εδώ τελειώνει το δάσος. Από εδώ είναι το πέρασμα. Είναι ένα ξερό ποτάμι, δεξιά και αριστερά έχει δέντρα. Θα περιμένουμε να ξημερώσει. Είναι επικίνδυνο να περάσουμε νύχτα. Πρέπει να βλέπουμε μπροστά. Και ήταν η τελευταία φορά που κατεβήκαμε στη θάλασσα. Ήταν η πρώτη φορά που θα με φιλούσες. Μακριά είχε μια εξέδρα. Είπες να πάμε ως εκεί κολυμπώντας. Έφτασα εγώ πρώτη. Ύστερα ήρθες εσύ και ανέβηκες. Χωρίς λέξη με αγκάλιασες.
Κι ούτε θυμάμαι πόση ώρα σε φιλούσα. Κι είναι σαν να απομείναμε έτσι, στη μέση της θάλασσας από εκείνη τη στιγμή. Σε μια εκδρομή οι δυο μας. Μονάχα οι δυο μας. Σε μια εκδρομή που δεν τελείωσε ακόμα. Το πέρασμα είναι απέναντι. Θα πιάσουμε τις τέσσερις μεριές να μην ξεφύγει από πουθενά. Λες να παραδοθεί? Όχι. Ξέρει τι τον περιμένει. Κρίμα, λοχεία. Δεν θα γλιτώσεις. Θα πηγαίνω μπρος εγώ. Εσύ θα αρχίσει πίσω μου. Θα σερνόμαστε στο χώμα. Να μην δίνουμε στόχο. Αν μας κυνηγούν ακόμα. Μόνο ένας το ξέρει αυτό το πέρασμα. Ένας αδιπολοχαγός. Ήμασταν μαζί στις επιχειρήσεις. Θα κάνεις ό,τι κάνω κι εγώ. Αν πέσω κάτω, να πέσεις. Αν τρέξω, τρέξε κι εσύ. Αν μας καταλάβουν, θα ρίξουν πρώτα μια τουφεκιά στον αέρα. Αυτό θα σημαίνει πως πρέπει να παραδοθούμε. Να γυρίσουμε πίσω. Πίσω. Στράτο, αν ζήσουμε και περάσει καιρός, όλα αυτά θα είναι σαν μια μακρινή ιστορία. Σαν παραμύθι. Έτσι δεν είναι? Ναι. Αν ζήσουμε. Εκείνο το βράδυ η θάλασσα ήταν ακίνητη και η αμμουδιά έρημη. Το καλοκαίρι κόντευε να τελειώσει και καταλάβαινα πως δεν θα μπορούσα να βαστάξω. Έπρεπε να σου φανερώσω όχι την αγάπη μου, αυτή την ήξερες, μα κάτι άλλο. Πως αυτή η ιστορία των δυο μας θα είχε αλλιώτικο τέλος από ό,τι συνήθως γίνεται. Και ένιωθα λυπημένη, ανήσυχη και ευτυχισμένη. Σαν με κοίταξες, κατάλαβα πως δεν γινόταν αλλιώς. Ήμουν αδύναμη εκεί μπροστά σου, παραδομένη στην απόφαση και των δυο μας. Κατάλαβες, μα συγκρατήθηκες. Μπορεί και να μην πίστευες ακόμα. Μπορεί και να μην ήθελες να πιστέψεις. Αυτό που ερχόταν. Αυτό που ήρθε. Αυτό είναι το πέρασμα. Τελειώσαμε. Μη φοβάσαι. Thank you.